Σήμερα με την συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και εγώ και η Υπουργός η κυρία Κόλια, ολοκληρώνουμε έναν κύκλο, θα έλεγα ρεκόρ συναντήσεων για μία μέρα, με πάρα πολλούς θεσμικούς φορείς που συνδέονται με το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, αλλά και με φορείς όπως είναι η Περιφέρεια, ο Δήμος και άλλοι. Για μένα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συνάντηση και με τους διευθυντές του Υπουργείου. Η απόφαση που έχω πάρει είναι ότι θα επισκέφτομαι τακτικά την Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Υπουργός θέλει αυτό το Υπουργείο να αποκτήσει μια ευρύτητα παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα καθιερώσουμε λοιπόν θεσμικά έτσι, αυτού του είδους τις συναντήσεις και εδώ και στην Αθήνα. Έχω πει και στον Δήμαρχο, έχω πει και στον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί ο Περιφερειάρχης λείπει στην Αθήνα, ότι θα μπορούμε να κάνουμε συναντήσεις και στην Αθήνα για ζητήματα κρίσιμα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ό,τι άλλα ζητήματα τέλος πάντων άπτονται του ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Είπα στον Δήμαρχο, γιατί θέλω να είμαι συνεπής με αυτά που λέω κάθε φορά, ότι του λέω Δήμαρχε, δεν έχω ξεχάσει τη δέσμευση που πήρα ως Υπουργός Υγείας να συνεργαστούμε όλοι μαζί προκειμένου να έχουμε να προχωρήσουμε την κατασκευή ενός παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη που θα άπτεται της ευθύνης της Βορείου Ελλάδος. Είναι για μένα ένα ζήτημα, έτσι, ένα στίχημα θα έλεγα και θα το παλέψω και από αυτή τη θέση μαζί με τους θεσμικούς φορείς εδώ και με την κυρία Κόλια και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη και με όλους τέλος πάντων τους υπεάρχες και όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε συζητήσει το ζήτημα του αναπτυξιακού νόμου και τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει εδώ η Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται δηλαδή το αθηναϊκό κράτος να κρατάει υπογραφές που μπορούν να μεταφερθούν και να αποκεντρωθούν εδώ. Νομίζω ότι σε πάρα πολλά ζητήματα, με πρακτικό τρόπο, χωρίς μεγάλες κουβέντες, χωρίς πομπόδεις δεσμεύσεις, θα δουλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά, διότι κοινό είναι το ζήτημα που μας απασχολεί, είναι να αναπτυχθεί αυτή η ευρύτερη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό θα υπάρχει ένα συνεχές ενδιαφέρον και μια παρουσία και του αρμόδιου υπουργού στην Θεσσαλονίκη.